Θα πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για ένα βιβλίο το οποίο παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα στις 7 στην Αθήνα, στην Ένωση Εκδηλώσεων της ΕΣΥΑ, με ένα βιβλίο, εγώ θα έλεγα, εξαιρετικά επίκαιρο, μιας και είναι ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Όχι μόνο τα τελευταία χρόνια έχει επανέλθει αυτή η συζήτηση με ένταση και αφορά στον διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας. Ένα βιβλίο του συγγραφέα του Μινάτου Παπαγεωργίου, με τον οποίο θα μιλήσουμε και θα μας δώσει και περισσότερες λεπτομέρειες. Μινά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Σβερνιά, και στους ακροατές στη ΣΑΜΟ. Να πούμε ότι υπήρξε και φοιτητής εκεί, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Και μάλιστα, μιας και αναφερθήκατε και σε πνευματικές εκδηλώσεις, τότε με την ομάδα, το Κέντρο Αναζήτησης Πανεπιστημίου Αιγαίου την περίοδο 2003 μέχρι το 2007, κάναμε και τέτοιου είδους εκδηλώσεις στο Καρλόβαχο. Κάνατε πολλές και νομίζω ότι είναι και πολλές χάρη στο Γιώργο το Μαλιαμάνη στο διαδίκτυο. Ναι. Δεν ξέρω αν έχεις διατηρήσει και σε αρχείο. Ναι. Ναι, ναι, βεβαίως. Όποιος βάλει ομάδα K στο YouTube, μπορεί να το. Θα βρει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Πάρα πολλές. Λοιπόν, εσύ συνεχίζεις αυτόν τον δρόμο της αναζήτησης και το συγγραφικό σου έργο είναι αρκετά πλούσιο, φαίνεται να πω, και με τους Ελλήνες μυθικιστές. Αλλά τώρα διαπραγματεύεσαι ένα θέμα το οποίο είναι. Να το πω έτσι πολύ απλά, είναι καυτό, καυτή πατάτα. Ένα από τα θέματα τα οποία καίνε. Ναι. Ένα από τα θέματα τα οποία καίνε στην ελληνική κοινωνία. Όλοι προσπαθούν να μην το αγγίζουν. Διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας. Λοιπόν, πρόκειται για μια δημοσιογραφική έρευνα. Δηλαδή, υπάρχει το κομμάτι, το ιστορικό, που αφορά το πώς ξεκινάει αυτό το θέμα και πού έχει τις ρίζες του αυτό το θέμα. Δηλαδή και στο Βυζάντιο. Τα όσα, οι κότρες οι οποίες υπάρχουν στην προεπαναστατική περίοδο ανάμεσα στους Έλληνες διαφωτιστές και τους χριστιανούς λόγιους, Παύλα Πατριαρχείο. Υπάρχει η εξέλιξη του θέματος στις πρώτες δεκαετίες συγκρότησης του νεοελληνικού κράτους από τον Όθωνα και μετά. Και ερχόμαστε και στο σήμερα. Πέρα λοιπόν από αυτό το κεφάλαιο για το ιστορικό του πράγματος, στο βιβλίο ο αναγνώστης θα βρει και 11 συνεντεύξεις με προσωπικότητες από το χώρο της ακαδημαϊκής κοινότητας, της πολιτικής, της οικονομίας, της δικαιοσύνης, του ακτιβισμού, έτσι ώστε να ακροβατήσει ανάμεσα στο διαχρονικό του πράγματος, αλλά και στην επικαιρότητα των τελευταίων 10 περίπου χρόνων επάνω σε αυτό το ζήτημα. Επίσης, θέλω να πω ότι το βιβλίο παίρνει ξεκάθαρα θέση υπέρ της αναγκαιότητας του διαχωρισμού κράτους-εκκλησίας στην Ελλάδα και μάλιστα το τοποθετεί ως ένα κεντρικό και κέριο ζήτημα για την εξέλιξη και την από εδώ και πέρα πορεία της ελληνικής κοινωνίας. Είναι έτσι και αλλιώς ένα ανεκπλήρωτο διαφωτιστικό πρόταγμα και φυσικά, όπως είπατε και εσείς, είναι άκρους επίκαιρο λόγω της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης που συζητείται, τώρα δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει και σε τι βαθμό, συζητείται η αλλαγή των σχέσεων, αλλαγές μάλλον στις σχέσεις μεταξύ κράτους και εκκλησίας. Να ρωτήσω κάτι. Φαντάζομαι ότι θα το έχεις συναντήσει και εσύ, ότι σε κάθε τέτοια συζήτηση στον όχι κακόπιστο συνομιλητή, δεν θα πω κακόπιστο συνομιλητή, γιατί ο κακόπιστος δεν είναι συνομιλητή συνήθως. Σε αυτό που στο μέσο άνθρωπο ο οποίος ενδεχομένως να προβληματίζεται είναι το ότι όταν λέμε διαχωρισμό, τι εννοούμε? Εννοούμε από χριστιανοποίηση? Όχι. Γιατί συνήθως αυτό συγχαίεται στο μυαλό κάποιον τουλάχιστον. Τα τελευταία χρόνια εκπρόσωποι της Εκκλησίας της Ελλάδας αποπειρώνται μέσα από αυτή την επίκληση στο συνέστημα, θα έλεγα, να συνδέσουν το ζήτημα του διαχωρισμού κράτους-εκκλησίας με μια υποτιθέμενη απόπειρα από χριστιανοποίηση της ελληνικής κοινωνίας. Όπως είπα και στην αρχή, το ζήτημα του διαχωρισμού είναι ένα καθαρά πολιτιακό ζήτημα, δεν αφορά δηλαδή την πίστη του κάθε ανθρώπου, δεν την αγγίζει. Έχει να κάνει με ζητήματα θρησκευτικών ελευθεριών στον τομέα της παιδείας, στον τομέα της δικαιοσύνης, στον τομέα της πολιτικής, σχεδόν σε κάθε τομέα γύρω από τον οποίο ζούμε και κινούμαστε σήμερα. Ευτυχώς, και αυτό είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να πηγαίνει κόντρα σε πολλά στραβά και κακά που βλέπουμε στην ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες πολίτες δεν φαίνεται να συγκινούνται μέσα σε εισαγωγικά από τέτοιου είδους ρητορικές. Κάτι το οποίο αντανακλάται
σε συντριπτική πλειοψηφία, άνοιξε όλες τις δημοσκοπήσεις τις οποίες έχουν δει, οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας τα τελευταία 8-9 χρόνια, την περίοδο της κρίσης συγκεκριμένα, όπου έχουμε ποσοστά που ξεκινούν από το 55% και φτάνουν μέχρι και το 72-75%, που τάσσονται υπέρ του διαχωρισμού κράτους-εκκλησίας. Σαφέστατα και η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων είναι χριστιανοί ορθόδοξοι συμπολίτες μας. Σε τι βαθμό είναι ο εναγκαλισμός εκκλησίας και κράτους, για να φτάσουμε, για να είναι επιτακτικός ο διαχωρισμός? Γιατί θα μπορούσα, ας πούμε, να καταλάβω ότι καταλαβαίνω πάντα ότι η Εκκλησία ήταν το κράτος στο ξεκίνημα του νέου ελληνικού κράτους. Και ήταν και αρκετά δεμένη αυτή η σχέση για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά πλέον στη σημερινή εποχή, μήπως αυτό πέρα από μια γραφειοκρατία ουσιαστικά έχει διαχωριστεί? Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι στο ξεκίνημα του νέου ελληνικού κράτους τα πράγματα δεν ήταν τόσο ρόδινα για την ιεραρχία. Αυτό για ποιο λόγο? Διότι είχε προηγηθεί η στάση της ανώτατης ιεραρχίας στον αγώνα του 21, έτσι, το οποίο παρά τα όσα μας μαθαίνουν στο σχολείο ήταν ενάντια στην Επανάσταση του 21. Είχαν αφοριστεί οι επαναστάτες, είχε αφοριστεί η φιλική εταιρεία, και όποιοι λένε ότι έγιναν όλα αυτά κάτω από πίεση, μπορούμε να πάμε και πιο πίσω στην. Ναι, αλλά φτιάχνει ένα κράτος με θρησκευτικό πρόσημο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα νομοθετήματα του Όθωνα τα πρώτα χρόνια μετά την διακυβέρνησή του ήταν σαφέστατα προς την κατεύθυνση ενός κοσμικού κράτους. Δηλαδή, είχαμε δημεύσεις εκκλησιαστικών περιουσιών, αφαίρεση προνομίων. Έκανε γύρω στις 3 με 4 δεκαετίες η Εκκλησία για να επανακτήσει την πρωτοκαθεδρία ή τέλος πάντων της ελευθερίας που είχε επί αιώνες και κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας και κατά την περίοδο του Βυζαντίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο σήμερα, το θέμα του εναγκαλισμού μπορούμε να το δούμε, όπως είπα προηγουμένως, σε κάθε πτυχή του βίωματος. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε πώς ακριβώς πολιτεύονται συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα ή συγκεκριμένη ιδεολογική χώρη, αν θέλετε. Ζήσαμε τον Οκτώβριο του 2016, για παράδειγμα, σκηνή σε συμβούλιο παρουσία του Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, του Νίκου Φίλη, τότε που λίγο πριν καθαιρεθεί από Υπουργός Παιδείας, του Πάνου Καμένου και του Ιερώνυμου, όπου γύρισε ο Υπουργός Άμυνας της χώρας στον Αρχιεπίσκοπο με δάκρυα στα μάτια και τον ρώτησε, εάν θέλετε, Αρχιεπίσκοπε, να ρίξω την κυβέρνηση, πείτε μου και θα το κάνω τώρα. Αυτό είναι στο κομμάτι της πολιτικής. Και δεν χρειάζεται, εντάξει, βέβαια, να πούμε. Τώρα μιλάμε και για το συγκεκριμένο υπουργό. Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε, επειδή και εγώ έκανα στη ΣΑΜΟ φοιτητής και κατάγομαι επίσης από επαρχία, από άλλων δωδεκανείς, γνωρίζουμε στις μικρές τοπικές κοινωνίες πώς ακριβώς γίνεται η διαπλοκή με τους τοπικούς άρχοντες. Στον χώρο της οικονομίας επίσης υπάρχουν σκανδαλώδεις αποφάσεις, φοροαπαλλαγές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο, φοροελαφρύνσεις, αφορολόγητες διαδικασίες υφίστανται σε ό,τι αφορά την πώληση ή την ενοικίαση γεών. Στη δικαιοσύνη επίσης. Τεράστια σκάνδαλα, τα οποία τα αναλύω και στο βιβλίο μου, τα κεφάλαια που υπάρχουν στην επικαιρότητα, σε ό,τι αφορά δικαστικές αποφάσεις. Δηλαδή, η καταδίκη του Αμβρόσιου πριν από 10 μέρες περίπου αποτέλεσε τεράστια έκπληξη. Είναι σαν την είδαμε στο γάλα, ας πούμε, σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Στην παιδεία επίσης, τι γίνεται, που είμαστε ένα κράτος δικό, υποτίθεται κοσμικό, το οποίο περιλαμβάνει και το θρησκευμάτων μέσα στην παιδεία, και έχουμε εκκλησιαστικές επιτροπές οι οποίες αποφασίζουν για το περιεχόμενο των βιβλίων της ιστορίας και των θρησκευτικών. Είναι ζητήματα τα οποία άλλες δυτικές χώρες τα έχουν λύσει προπολού. Ναι. Και εδώ υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και μάλιστα, για να το πάω και πιο πέρα, ενδεχομένως η κατάσταση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή να σε κάποιο μεγάλο βαθμό, και παρά τα βήματα πρόοδου που έχει σημειώσει η ίδια η κοινωνία, όμως όχι η ανώτερη πολιτική σκηνή, στην Ελλάδα ενδεχομένως τα πράγματα να είναι ακόμα χειρότερα και από την περίοδο του Βυζαντίου. Γιατί τουλάχιστον στην περίοδο του Βυζαντίου η ανώτατη Εκκλησία είχε έναν αυτοκράτορα κατά καιρούς να συγκρούεται. Σήμερα
αυτοί οι χώροι τέλος πάντων δρούν πολλές φορές ανενόχλητοι και προκλητικά μάλιστα ανενόχλητοι. Οπότε θεωρώ ότι καλώς συνεχίζει να μένει ανοιχτό αυτό το θέμα. Επαναλαμβάνω ότι θεωρώ πως η ελληνική κοινωνία είναι ωριμότερη από ποτέ και το ζητάει μάλιστα, όχι ωριμότερη από ποτέ, είναι λάθος το που είπα, ζητάει πλέον τις αλλαγές στις σχέσεις κράτους και εκκλησίας. Απλά προσωπικά θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα παιδείας πάνω και πέρα από όλα με πι κεφαλαίο, το οποίο θα καθορίσει πολλά πράγματα ακόμα και για το μέλλον της ίδιας της ελληνικής κοινωνίας. Να ρωτήσω κάτι. Οι φίλοι σου, οι γνωστοί σου, ο κύκλος σου, και μάλλον όχι οι φίλοι και οι γνωστοί, γιατί τους φίλους τους διαλέγουμε κιόλας. Οι συγγενείς, το οποίο είναι και κάτι πιο αστάθμητο, δηλαδή δεν είναι επιλογή με αυτή την έννοια. Πώς αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα, δηλαδή όταν είδαν ότι το κεντρικό βιβλίο είναι αυτό. Δηλαδή, δεν σου είπανε, ρε Σιμινά, τώρα τι θες τώρα, ας πούμε, κάτσε και ασχολείσαι, γιατί ας πούμε, ο παπάς θα μην πληρώνεται από το. Της ενορίας μας, θα μην πληρώνεται από το κράτος. Δηλαδή, τι σου φταίει, ας πούμε. Ναι, καταρχάς να πούμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή διαθέτει περισσότερους ιερείς παρά ιατρούς, έτσι. Ναι, διαθέτουμε. Ναι, ισχύει. Είναι γύρω στις 10.000 οι ιερείς και γύρω στους 7.000 κάτι πλησιάζουν τις 8.000. Πάντως, να πω λιγάκι ότι αυτό είναι δικαιολογημένο και να το πω έτσι και χάρη αστεϊσμού και ευθυμισμού, αλλά είναι πραγματικό περιστατικό που το διηγήθηκε άλλος γιατρός, που πήγε μάνα με το παιδί στο γιατρό. Ο γιατρός εξέτασε το παιδί προβληματισμένος και της είπε στη συνέχεια μισό λεπτό να πάρω τον πνευματικό μου. Είναι λεγόμενοι επιστήμονες με κατηλάκι. Λοιπόν, και είναι πραγματικό αυτό το περιστατικό. Είναι πραγματικό αυτό το περιστατικό. Άρα, ίσως, δηλαδή, εντάξει, χρειάζονται και μια δεύτερη βαθμή. Άρα περισσότερους ακόμα γιατρούς. Περισσότερους ακόμα, μάλλον οι ιερείς θα χρειαζόμαστε. Για να απαντήσω πάντα στο ερώτημα, παραδόξως, δηλαδή, ισχύει αυτό που θα πω, όλοι οι συγγενείς, γνωστοί φίλοι μου αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για ένα πολιτιακό ζήτημα. Έχω ασχοληθεί κατά το παρελθόν με άλλα ζητήματα που είναι πιο ριζοσπαστικά, ναι, και ενδεχομένως να γίνονταν συζητήσεις κτλ. Στην προκειμένη περίπτωση, ναι, έχει, εντάξει, είτε πιστεύετε είτε όχι, δεν θεωρώ ότι το θέμα, το να συζητάς θέματα διαχωρισμού, είναι ταμπού ακόμα και για κάποιον πιστό, θρησκευόμενο χριστιανό. Επαναλαμβάνω ότι είναι δεδομένο ότι οι περισσότεροι πιστοί θρησκευόμενοι χριστιανοί στην Ελλάδα επιθυμούν το διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας ή τουλάχιστον δεν έχουν αντίρρηση σε αυτόν. Και αυτό είναι μια άποψη την οποία δεν τη λέω εγώ, είναι καταγεγραμμένη σε όλες τις μετρήσεις της τελευταίας 8ετίας-9ετίας. Λοιπόν, το απόγευμα, έτσι, στις 7 η παρουσίαση στην φιλόξενη αίθουσα αγγελόσεων της ΕΣΥΑ. Να πούμε και ποιοι θα είναι στο πάνελ. Στο πάνελ θα είναι 4 από τους συμμετέχοντες συνεντευξιαζόμενοι στο βιβλίο. Θα είναι ο Χάρης Αθανασιάδης, καθηγητής ιστορίας της εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ο Παναγιώτης Γεννηματάς, επίτιμος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ναι. Ο Αντώνης Παπαρίζος, καθηγητής κοινωνιολογίας και κοινωνιολογίας της θρησκείας στο Πάτιο Πανεπιστήμιο. Και ο Νίκος Φίλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός παιδείας. Λοιπόν, νομίζω μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τώρα, εγώ το πάω λίγο πιο δημοσιογραφικά. Αντιδράσεις είχες για αυτό το νέο βιβλίο, δηλαδή περίεργα, ναι, μηνύματα να στέλνουν εγώ. Όχι. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, αλλά υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα με αφορμή ένα άρθρο που έβγαλε γνωστή ενημερωτική ιστοσελίδα, όπου πρόβαλε τις δηλώσεις κάποιων συνεντευξιαζόμενων, ανάμεσα στους οποίους και ο Νίκος Φίλης, εντός του βιβλίου. Ναι. Υπήρξαν κάποια ρεπορτάζ από συντηρητικές εφημερίδες ή εκκλησιαστικές ιστοσελίδες που θεώρησαν το timing των δημοσιευμάτων αυτών της έκδοσης του βιβλίου μη τυχαίο και ότι και καλά, ας πούμε, η έκδοση του βιβλίου αποτελεί προάγγελο κακών δεινών. Ναι. Τι, για τα συμφέροντά τους. Το πολύ πολύ να σου το απόγευμα κλεωμένης εκεί. Νομίζω ότι τον έβαλαν φυλακή αυτόν πριν από 5 μέρες, οπότε ναι, δεν κινδυνεύουν. Δεν πειράζει, ένας. Λοιπόν, Μινά Παπαγεωργίου, το απόγευμα στις 7, όσοι θα είναι στην Αθήνα, Ακαδημίας 20, η ΕΣΥΑ, στον πρώτο όροφο,
και καλή επιτυχία. Δεν υπάρχει κάποιο live streaming όπλο δεν είναι εκεί, έτσι. Όχι, δεν υπάρχει, αλλά θα μαγνητοσκοπηθεί. Α, και θα ανέβει. Και θα ανέβει στο YouTube. Πολύ ωραία. Να πω σαν ένα. Να πούμε ξανά για το τέλος ότι ο τίτλος του βιβλίου είναι Διαχωρισμός κράτους και εκκλησίας και οι εκδόσεις είναι οι εκδόσεις iRight. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον Μινάβο Παγεωργίου. Καλή επιτυχία και πάλι και καλό μεσημέρι.